Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του YOLOGIFT. Είναι ένα ακόμα βίντεο από τη σειρά με τα ζώδια και σας είχα βάλει στο Instagram να μου πείτε ένα άρθρο που είχα διαβάσει όσον αφορά με το πώς βάφουν τα μάτια τους τα ζώδια, αν ισχύει ή όχι. Σε ορισμένα ζώδια πέσαμε λίγο έξω, άλλα ήταν 50-50 γιατί είναι και λίγο αναποφάσιστα γενικώς αυτά τα ζώδια, αλλά στα περισσότερα πέσαμε μέσα και θα ξεκινήσουμε σε αυτή τη σειρά να δούμε πώς θα έβαφαν τα μάτια τους όλα τα ζώδια. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τον κριό τώρα. Λοιπόν, στον κριό είχε το άρθρο ότι θα έβαφε τα μάτια του σε αποχρώσεις του μπορντό. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Έχω αρκετές σκιές με μπορντό χρώμα. Θα πάρω ένα transition color πιο πολύ για να μην κάνει πολύ διαφορά. Είναι σε μία απόχρωση κεραμιδί όπως βλέπετε. Δεν ξέρω αν φαίνεται και πάρα πολύ καλά στην κάμερα λόγω των φώτων που έχουμε εδώ. Περνάω σε όλο το κινητό βλέφαρο από την ίδια σκιά και θα πάρουμε τώρα το αγαπημένο μου πινέλο από την παλέτα της Dirty Works. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πανέλο για το blending, είναι φανταστικό. Θα πάρω και λίγο μαύρο για να κάνω στη γωνία και ένα λίγο πιο σκούρο μπορντό. Θα προσπαθήσω λίγο να τα ανακατέψω για να μου βγει πιο έντονο το αποτέλεσμα. Επιμένω μόνο στη γωνία και στην κόγκη του ματιού. Και το μαύρο γενικά παίρνουμε λίγο, γράφει πάρα πολύ έντονα, οπότε προσέχουμε λιγάκι για να μην χαλάσουμε το αποτέλεσμα. Και θα πάρω τώρα μία σκιά μπορντό αλλά με σίμερ μέσα. Γενικά οι σίμερ σκιές, σας το έχω πει πολλές φορές, τουλάχιστον αυτές που έχω εγώ στην κατοχή μου, γράφουν πολύ καλύτερα όταν γίνεται με το δάχτυλο ή αν βρέξουμε λίγο το πινέλο. Εγώ προτιμώ με το δάχτυλο. Νομίζω ότι έχω καλύτερη αίσθηση του αποτελέσματος. Και θα ανακατέψω και λίγο γκρίσκια μαζί με αυτό για να δώσω λίγο την αίσθηση περισσότερο του μπορντό, πιο έντονη. Από ό,τι βλέπω θα χρειαστώ λίγο μαύρο ακόμα, λίγο περισσότερο εδώ στη γωνία. Το τοποθετώ με ένα πινέλο λεπτομεριών για να το φτάσω ακριβώς στο σημείο που θέλω και μετά θα πάρω το πινέλο του blending για να το μπλεντάρω μαζί με τα υπόλοιπα χρώματα ώστε να είναι λίγο πιο ομοιόμορφο το αποτέλεσμα. Ας βάλουμε και ένα touch εδώ στην εσωτερική γωνία. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βάζετε λίγο, εμένα μου αρέσει πολύ το highlighter στην εσωτερική γωνία, αλλά και μία σκιά με σήμερα και περίπου στις ίδιες αποχρώσεις θα δείξει πάρα πολύ ωραία. Σας έχω πει και το μυστικό μου για να φαίνεται πιο ολοκληρωμένο το μακιγιάζ των ματιών. Βάζουμε τα ίδια χρώματα και στην κάτω μεριά για να μπορέσει να ολοκληρωθεί όλο αυτό. Οπότε, παίρνω με το πινελάκι το λεπτό την σκιά, την πρώτη που έβαλα, το transition color, που είναι μπορντό, το περνάμε από κάτω, στο κάτω βλέφαρο. Και θα πάρω και από τη μαύρη σκιά. Και θα βάλω
στο μισό, δηλαδή δεν το πάω μέχρι τέρμα το μαύρο, το αφήνω μόνο στην εξωτερική και κάτω γωνία. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι θα έβαφε τα μάτια του ένας κρυός. Πάω να βάρω μάσκαρα και βλεφαρίδες για να μπορέσει να είναι ακόμα πιο έντονο το αποτέλεσμα και έρχομαι για να με δείτε. Αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα για μία κρυαρίνα. Γράψτε μου από κάτω όλες εσείς οι κρυαρίνες αν θα κάνατε ένα τέτοιο μακιγιάζ στα μάτια σας με μπουρντό αποχρώσεις και κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μας και μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται και τα υπόλοιπα. Μέχρι τότε, YOLO!